Αγαπητοί μου, τι να σας πείσω, ότι παραβιάζετε το Σύνταγμα με μια υπουργική απόφαση. Κύριε Λιμνέ, ότι μιλάτε για μια τιμωρητική δημοκρατία που όποιος δεν κάνει ό,τι του πει ο εκάστοτε κυβερνώντας θα πρέπει να βγαίνει στην πείνα. Δέχεστε εσείς ως δημοσιογράφοι και ως άνθρωποι να εξαθλιώνονται άνθρωποι στον 21ο αιώνα, να καταδικάζονται στην πείνα οικογένειες. Τι είναι αυτά τα πράγματα που μας λέτε εδώ πέρα στο Μέγκα πρωί-πρωί. Και δεν έχουμε πιει και καφέ για να σας ακούμε. Να σας προσφέρουμε έναν καφέ, κύριε Λιμνέ, για να τα βάλουμε λίγο τα πράγματα στη θέση τους. Άμα χρειάζεστε δημοσιογράφη πειθό για την καταπάτηση του συντάγματος, σας συνιστώ ενός συναδέλφου σας του Νόβα την τέταρτη εξουσία. Συνάδελφός σας ο κύριος Νόβας το 1966 έγραψε ένα πολύ ωραίο πόνημα το πώς οι δημοσιογράφοι μαζί με τους πολιτικούς κάναν την αποστασία. Κύριε Λιμνέ, θα μας αφήσετε να κάνουμε διάλογο ή θα πείτε τα δικά σας. Άλλο το θέμα της υποχρεωτικότητας. Μα τι διάλογο, το έχετε φτιάξει εκεί πέρα. Και μας λέτε, δηλαδή βγαίνει χτες ο Ευαγγελάτος και λέει κύριε, ότι γιατί να πληρωνόμαστε κύριε, και ένας που κλέβει το δημόσιο κύριε, παίρνει το μισό του μισθό στη διαδεσιμότητα. Να μας ακούσετε κιόλας. Αυτό το να σας ακούσουμε. Όλοι οι δημοσιογράφοι και όλοι οι πολιτικοί προέρχεται από συγκεκριμένο χώρο. Και δεν θέλω να πιστέψω ότι αυτό ιδεολογικά αφήστε, αφήστε τις πινακίδες, επιχειρήματα επιτέλους. Ο διάλογος έχει επιχειρήματα. Ο διάλογος έχει επιχειρήματα. Εσείς το ξεκινήσατε, κύριε Λιμνέ. Εσείς το ξεκινήσατε. Εγώ δεν έδωσα καμιά πινακίδα. Αυτό τον αφορισμό εσείς το ξεκινήσατε. Εγώ είπα συγκεκριμένα πράγματα. Όχι, το δέχεστε. Έχει δίκιο ο Στρατάκης. Να βγαίνουν στην πείνα άνθρωποι με μια υπουργική απόφαση. Έχει δίκιο. Με τους αντιβιολιαστές κατεβήκατε. Βεβαίως η υποχρεωτικότητα αυτή καταλύει το Σύνταγμα και ανοίγει τους ασκούς του αιώνου και για άλλα πράγματα. Καλό, δεν θα εξηγήσετε εσείς το Σύνταγμα, κύριε Λιμνέ, την εφαρμογή του Συντάγματος. Δηλαδή ο Χριστός και η Παναγία τώρα. Εσάς που θέλετε να εξαθλειώσετε ανθρώπους και κοιμάστε ήσυχοι τα βράδια. Εγώ δεν εξαθλειώνω κανέναν. Όταν έβαζα το σκάφανδρο και ήμουν πρώτη γραμμή και έβγαλα δύο κύματα COVID, κάτι τύπησαν εσένα, με χειροκροτούσανε. Και τώρα μου λένε να μπω στην πείνα γιατί δεν είμαι το καλό παιδί της. Θέλω να ακούσω.